στον πλανήτη των παμφάγων, φοβερό μυρμικοφάγων, οι ύπουλοι παμφάγοι, φοβεροί μυρμικοφάγοι, σύσκεψη κάνουν μυστική, με ένα και μοναδικό σκοπό, να κατακτήσουνε τη γη. Μιλάει τώρα ο αρχηγός, ο Μακρυμούρ, ο τρομερός. Απέσι παμφάγι, φοβερή μυρμικοφάγι, θέλετε τη γη να κυριέψουμε. Και τους κατοίκους της μια και καλή να ξεπαστρέψουμε. Εξαπορίσουμε πολλούς εκατομμύρια γιους στον ανθρώπων τον πλανήτη, να τους πούνε στα μάτια, να τους πούνε στη μύτη, και εκτός απ' αυτά ακόμα να τους χωθούμε και στο στόμα. Θα τους προκαλέσουμε και 40 πυρετό, γιατί όχι 60 και 100. Θα τους επιτεθούμε με μανία, ώσπου να πάθουν όλοι πνευμονία. Οι άλλοι φωνάζουνε πάλι και πάλι. Ο Μακρυμούρ, το τάγμα των ιών, που φορούν κορώνες από φαρμακερές καρφίτσες και φωνικές βελόνες, και δίνει εντολή στο στρατηγό των φρικτών, το πιο φρικτό, το COVID-19, τον μικροπρεπή να επιτεθεί. Από το κάστρο το μπαλκόνι τα στρατεύματα εμψυχώνει. Τι περιμένετε, ή που να πηγαίνετε, τους γήινους να εκτελέσετε, ρίγη να τους προκαλέσετε, πυρετό, δύσπνοια κι άλλα συμπτώματα. Και καραβγάζουνε εκείνοι. Μόλις φτάσετε στον ανθρώπων την κοινότητα, σε παππούδες και γιαγιάδες, δώστε φρικα, λέει μου, προτεραιότητα. Σε χλωρό, μη τους αφήσετε κλαροί, είναι οι χειρότεροι εχθροί. Επειδή μεγαλώνουν τα παιδιά με παραμύθια, που κρύβουνε του κόσμου την πιο επικίνδυνη αλήθεια. Ό,τι μπορεί να είναι δηλαδή, μικρή ή μεγάλη και μεγάλη ή μικρή. Συνήθως γυαλιά και έχουν άσπρα γκρίζα μαλλιά. Είναι περασμένοι στα χρόνια και τους αρέσει να αγκαλιάζουν εγγόνια.
την αδυναμία τους αυτή θα εκμεταλλευτείτε. Στον εγγονιόν της μύτες ύπουλα θα μπείτε. Και από εκεί στις δικές τους θα μεταδοθείτε. Έτσι λοιπόν, ένα πρωί, ο στρατός με τις κορώνες, από φαρμακερές καρφίτσες και φωνικές βελόνες, με μια άγρια ιαχή που στο σύμπαν αντυχεί, επιτίθεται ορμητικά στη γη. Αλλά ό,τι και να πεις, οι κάτοικοι της γης και κυρίως τα παιδιά καθόλου μα καθόλου δεν ήταν χαζά. Σπίτι τους μένουν κλεισμένα, ασφαλή, προφυλαγμένα. Επειδή ξέρουν ότι εκεί, στο σπιτιού τη Θαλπορή, ο εχθρός με τις κορώνες, από φαρμακερές καρφίτσες και φωνικές βελόνες, να τα βλάψει δεν μπορεί. Και στη μύτη τους να μπει. Ή στο στόμα να χωθεί, το λαιμό να γρατζουνίσει, να τους κάνει, να τους δείξει. Έξω στιγμή δεν σκάνε μύτη, μένουνε ολημερεί στο σπίτι και περνάνε ωραία με βιβλία για παρέα, γεμάτα ιστορίες συναρπαστικές, περιπέτειες φανταστικές, ζωγραφιές μαγευτικές. Ναι, διαβάζουν βιβλία με πειρατές και αμαζόνες, μάγους και νεράιδες, υπότες και γοργόνες. Παίζουνε μετά επιτραπέζια παιχνίδια, που άλλοτε σκάλες ανεβαίνεις και άλλοτε σε καταπίνουν φίδια. Ενώ, που και που στον υπολογιστή, μια δασκάλα γελαστή τους δίνει μαθήματα για ουσιαστικά και ρήματα, προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις, σχήματα γεωμετρικά και γεγονότα ιστορικά, πέρα για πέρα, συναρπαστικά. Άδικα σε κάθε δρόμο, κάθε γωνιά, κάθε δρομάκι, κάθε αλάνα και σοκάκι, του κρατείου κόβει ο στρατός, ανυπόμονα καραδοκεί, στη μύτη τους να μπει, να τους κλέψει την αναπνοή, το λαιμό με μανία να τους φίξει, να τους κάνει, να τους δείξει. Ο στρατηγός, από ανυπομονησία, δεν αντέχει, δεν κρατιέται. Αντέξω. Γιατί, γιατί τα σκουπιδόπεδα δεν βγαίνουν έξω. Γιατί, γιατί σπίτια τους οχυρωμένα.
τότε, στο μυαλό του COVID-19, αστράφτη μια ιδέα φοβερή και φρικαλέα. Δίνει αμέσως εντολή και όλοι οι υπουλοιοί ρίχνουν στρακαστρούκες και φωνάζουν με ντουντούκες. Παιδιά, παιδιά, είτε έξω να παίξετε, ανέμενα να τρέξετε, σε πλατείες, παιδικές χαρές, σιλιόλευτες σαμπούδιες, σε ζαχαροπλαστεία, καρναβάλια, Λούνα Πάρ και Περιγιάλια. Και το βράδυ σπίτι σας μόλις επιστρέψετε, πάρε τα καλιά, το παππού και διαλιά. Όσο μπορείτε πιο σφιχτά, χίλια δώσε τους φιλιά, μην ανησυχείτε, δεν θα τους ξεμαστρέψετε. Παιδιά, παιδιά. Δεν πέφτουν όμως στη παγίδα τα παιδιά. Δεν την παθαίνουνε. Σπίτι συνεχίζουνε να μένουνε. Ούτε μισό λεπτό έξω δεν βγαίνουνε. Και διαβάζουνε βιβλία που γεμίζουν τη καρδιά βάλσαμο παρηγοριά. Βιβλία που σκορπίζουν τη πιο μαύρη συννεφιά. Βιβλία που αξίζουν πιο πολύ από φλουριά. Βιβλία που χαρίζουν γέλιο, κέφι και χαρά. Αλλά αυτό δεν τους πτωεί. Με πείσμα επιμένουν οι ρίχνουν κι άλλες τρακαστρούκες και φωνάζουν πάλι με ντουντούκες. Παιδιά, παιδιά, μιλάτε από τα κοντά μας. Θα σας μοιράσουμε ζαχαρότα, μας θα φλώρεις τα κοντά, κουφέτα και καραμελέ, κρέμες παλωτά. Αλλά πάλι δεν πέφτουν στη παγίδα τα παιδιά. Να βγουν έξω αποφεύγουν και διαβάζουν ιστορίες που τα γοητεύουν και σε κόσμους μακρινούς στη στιγμή τα εκτοξεύουν. Ώσπου της γης, σοφοί ερευνητές, γιατροί, επιστήμονες, νοσηλευτές ανακαλύπτουνε τη σκόνη που τους ιούς με τις κορώνες από φαρμακερές καρφίτσες και φωνικές βελόνες ακαριαία εξοντώνει. Πηγαίνουν στους δρόμους, άφοβα τους κυνηγάνε, τους ψεκάζουν, τους ρημάζουν, τους νικάνε. Τους πέφτουν οι κορώνες, σκόνη γίνονται οι καρφίτσες, στάχτη οι βελόνες. Στον πλανήτη των παμφάγων, φοβερών μερμικοφάγων, άδικα περιμένουν εκατομμύρια ώρες να επιστρέψουν οι κυφόρες, οι ύπουλες, οι φωνικές, οι φρικτές, οι στρατιές. Κύλησαν χρόνια πολλά. Πέρασαν πολλοί αιώνες, αλλά δεν γύρισε ποτέ το τάγμα των ιών με τις κορώνες από φαρμακερές καρφίτσες και φωνικές βελόνες. Και της γης τα έξυπνα παιδιά, πιο έξυπνα δεν γίνεται από αυτά, καλοπερνάνε μια χαρά με τον μπαμπά και τη μαμά, τον παππού και τη γιαγιά, να τους λένε παραμύθια που κρύβουνε του κόσμου την πιο υπέροχη αλήθεια, ότι δηλαδή μπορεί να είναι η μικρή μεγάλη και μεγάλη η μικρή. Αλλά μερικοί εχθροί έχουν ύπουλα κρυφτεί για να εκδικηθούν, εδώ και εκεί καραδοκούν. Τα παιδιά όμως, όταν από το σπίτι βγαίνουν, στο σχολείο τώρα όταν πηγαίνουν, καθόλου δεν αγχώνονται. Έξυπνες ιδέες βρίσκουν για να τους εμποδίσουν στις μύτες τους να χώνονται. Βέβαια, όσοι έχουν απομείνει, δεν θα τη γλιτώσουν. Σύντομα θα τους βρούνε
οι γιατροί και θα τους κατατροπώσουν. Ακόμα κι αν οι εχθροί με τις κορώνες από φαρμακερές καρφίτσες και φωνικές βελόνες κάποτε ανασυγκροτηθούν, αν πάλι ύπουλα επιτεθούν στις μύτες τους για να χωθούν και να τα αρρωστήσουν, της γης ξέρουν τώρα τα παιδιά, ξέρουνε πολύ καλά πώς θα τις αντιμετωπίσουν. Στα λόγια τους τα πατηλά ξέρουν τώρα τι θα απαντήσουν. Φίλοι μου τρεις αγαπημένοι, εγώ ο αξιολάτρευτος COVID σας συμβουλεύω για το καλό μου. Και εμείς τα παιδιά που δεν είμαστε όσο χαζά νομίζεις, απαντάμε όπως σου αξίζει. Τα χέρια μας ποτέ δεν πλένουμε, κι ας κινδυνεύουμε, κι ας αρρωσταίνουμε. Όχι στο σαπούνι, όχι στο νερό, το καλό το χέρι είναι χέρι ρυπαρό. Είμαστε καλά παιδιά, χρυσή έχουμε καρδιά. Τους μαθητές μας νοιαζόμαστε, μαζί τους μοιραζόμαστε γόμες, μολύβια και στυλό και το τηγανιτό μας το αυγό. Θα δίνουμε να τα πιάνουνε, να τα χαϊδεύουνε και να τα πασπατεύουνε, χωρίς να κινδυνεύουνε ούτε αυτοί ούτε εμείς. Δείγμα είναι καλής ανατροφής. Ευχαριστιόμαστε για να το ευχαριστιόμαστε. Το σάλιο δεν τσιγκουνευόμαστε. Χαρά απλόχερα σκορπίζουμε, όλους γύρω μας δροσίζουμε. Ραντίζουμε με χιλιάδες τα γονίδια, τους συμμαθητές, τους συγγενείς και τα ζώα μας τα κατοικίδια. Αγγισόμαστε, σκουντιόμαστε, φιλιόμαστε, σπρωχνόμαστε. Την υγειά μας για να βρούμε αποστάσεις. Καθόλου μα καθόλου, καθόλου μα καθόλου, μα καθόλου μα καθόλου δεν τηρούμε. Χρησιμοποιημένα,
κρίμα είναι να πηγαίνουνε χαμένα. Τα αφήνουμε εδώ και εκεί, σε φρανία και παγκάκια, σε ξαπλώστρες και βραχάκια. Όποιος θέλει να τα βρει, όποιος θέλει να τα βρει, όποιος θέλει να τα βρει, την αξία τους να εκτιμήσει. Να τα ξαναχρησιμοποιήσει. Στους μπερέδες της τραγιάσκες. Όχι και πάλι, όχι στις μισητές της μάσκες. Στις μισητές της μάσκες. Στις μισητές της μάσκες. Οι μάσκες δεν έχουν αξία. Προκαλούν ανορεξία, τριχόπτωση, ηλαρά, πλατυποδία. Άσε που δυσκολεύουν τη ζωή μας, επειδή εμποδίζουν τη μετάδοσή μας. Τελειώνει αυτή η ιστορία με τον ιόν, τη δεινή πανελευθερία.